Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία μου θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο παράλληλα θέμα που είναι ο διαβήτης και ο κορονοϊός. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες οδηγίες, συμβουλές και προληπτικές παράλληλα παρατηρήσεις του σε σχέση με το διαβήτη και τον κορονοϊό. Ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί μεγάλη ομάδα ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη. Λοιπόν, είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Κουρτόγλου, ο οποίος είναι ειδικός παθολόγος, διαβητολόγος, είναι διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος του παθολογικού τμήματος της κλινικής Άγιος Λουκάς εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, και βέβαια πρέπει να πούμε και το πολύ σημαντικό ότι είναι εξειδικευμένος στο σακχαρώδη διαβήτη. Πώς είστε, κύριε Κουρτόγλου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε καλά σε όλες αυτές βέβαια τις δύσκολες μέρες, τους δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι μας. Βλέπω με χαρά ότι αρχίζει χαλαρώνει λίγο η κατάσταση, ναι, και ότι βέβαια τα κρούσματα αυτής της αρρώστιας αρχίζουν και μειώνονται. Και αυτά είναι ευχάριστα. Βγαίνουν, ναι, ασθενείς από την εντατική, πάνε στα σπίτια τους. Εσείς τα βλέπατε αυτά σε αυτή, ναι, τη φάση, γιατρέ μου, είσαστε δηλαδή στη μάχη, παρακολουθούσατε τον κόσμο και που ήθελε και προληπτικά να μάθει. Στο ίδρυμά μας, δεν είναι ίδρυμα αναφοράς στο ίδρυμα, ναι, που εργάζομαι, ναι, το γνωρίζω, ναι, για κορονοϊό. Ο στόχος μας ήταν όμως να ελέγχουμε τον κόσμο που ερχόταν, για τον έλεγχο, ναι, ούτως ώστε να μην βέβαια μπει κάποιος μέσα, γιατί αυτό θα σήμαινε βέβαια όταν ένα τμήμα μπει ασθενής, τέτοιο σημαίνει καραντίνα, και σημαίνει... Και επακόλουθα πολλά, ακριβώς, γιατί τα μέτρα στην αρχή ήταν και πάρα πολύ αυστηρά. Ακριβώς, έτσι. Και οπότε λοιπόν αυτό το νομίζω το έχουμε πετύχει. Πολύ ωραία. Και βέβαια βλέπω με χαρά ότι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωστό ότι είχαν νοσήσει, είναι τώρα μια χαρά και γύρισαν και στις δουλειές τους και στη ζωή τους, ναι, και στις οικογένειές τους. Πραγματικά, παρόλο που περάσαμε δύσκολα και έτσι λίγο έτσι κλειστήκαμε, φοβηθήκαμε με όλο αυτό. Οπωσδήποτε. Είναι πάρα άγνωστο πολύ και κάτι το οποίο είναι σοβαρό και πρέπει να το πούμε αυτό και να διαψεύσουμε κάποιους που πιστεύουν ότι είναι μια απλή, ένα προκριωματάκι. Έτσι. Μπορεί στην τριπλική πλειοψηφία, δηλαδή σε ένα ποσοστό 80-85% να περνάει ήπια. Mm-hmm. Έτσι. Ένα όμως ποσοστό 10-15% μπορεί να είναι είτε σοβαρά είτε πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και να οδηγήσει βέβαια και στη θνητότητα. Και σε επιπλοκές και σε θνητότητα. Όλοι το έχουμε βιώσει αυτό το διάστημα. Έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ευτυχώς στην πατρίδα μας όχι τόσο πολύ, αλλά σε άλλες χώρες βλέπουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι... Και συνεχίζει να γίνεται ακόμα, δηλαδή σε χώρες... Και έχουμε μάθει πολλά αυτό το διάστημα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να προλάβουμε σε περαιτέρω, ναι, υποτροπή της επιδημίας. Το πευχόμαστε ακόμα, αυτό, γιατρέ. Το πευχόμαστε βέβαια, αλλά ακόμα και αν δεν βρεθεί ριζικό φάρμακο ή ριζικό εμβόλιο, τουλάχιστον να μπορούμε να ξέρουμε να χειριζόμαστε καλύτερα. Νομίζω, ναι, έχετε δίκιο, και νομίζω ότι αυτό το σημείο χρονικά τώρα είναι το καλύτερο, γιατί πραγματικά έχουν βγει όλες οι οδηγίες και η πρόληψη την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι άνθρωποι συγκεκριμένα και από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία έχουν και εδώ και πολύ καιρό. Αλλά και τώρα άλλα δεδομένα, όπως μας είπατε, πως έχουν βγει σήμερα, τα οποία θα μας τα αναφέρετε. Ναι, σίγουρα υπάρχουν αλλαγές συνέχεια στις κατευθυντήριες οδηγίες. Στις οδηγίες. Αυτό, ναι, είναι μοιραίο γιατί είναι μια καινούργια ασθένεια η οποία έχει 4 μήνες ζωή, ας πούμε. Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους. Πολλά πράγματα, οπότε ό,τι μαθαίνουμε αλλάζουν. Προσαρμόζονται λοιπόν και οι γνώσεις μας, mm-hmm, και οι οδηγίες που δίνουμε. Ακριβώς. Προσαρμόζονται ανάλογα στα καινούργια δεδομένα. Έτσι. Πάντως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης, ναι, Νοσημάτων, γιατρέ, καθώς επίσης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός... καθώς επίσης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρούν ότι και επιβεβαιώνουν ότι ο κορονοϊός αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Αυτό μας το έχουν τονίσει. Έτσι. Και έχουμε πάρει και όλα τα προφυλακτικά μέτρα γι' αυτό. Να το έχουμε στο μυαλό μας και να μην εφεροβατούμε ή να ακούμε κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι δεν είναι τίποτε και είναι κατασκευασμένο και είναι, ναι, ότι είναι και όλα αυτά πράγματα. Δεν θέλω είναι να μιλήσω γι' αυτό, γιατί παραμύθια. Δεν το πιστεύω αυτό βέβαια. Αυτό νομίζω ότι πρέπει κάθε σοβαρός άνθρωπος, βλέποντας και επιστήμονας, mm-hmm, βλέποντας αυτό που πέρασε η ανθρωπότητα αυτούς τους μήνες, νομίζω δεν πρέπει να έχει καμιά αμφιβολία ότι είναι μια
σίγουρα σοβαρή πάθηση. Ναι, φυσικά, αφού έχουμε και τόσους θανάτους. Δεν είναι, δηλαδή, όχι μόνο επιπλοκές, αλλά και θανάτους. Και η μεταδοτικότητά της είναι πολύ εύκολη. Και η μετάδοση. Η μετάδοση από άτομο σε άτομο. Πολύ μεγαλύτερη ίσως από αυτή που έχουν οι γρίπες ή άλλες ιώσεις. Mm-hmm. Πιο εύκολα μεταδίδεται, ναι. Γιατρέ, τώρα θέλω να πάω στο σημείο αυτό που με ενδιαφέρει και είναι τα άτομα τα οποία είναι τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη. Γιατί πραγματικά το κοινό που μας παρακολουθεί είναι και διαφυτικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί που πάσχουν από διαβήτη και ενημερώνονται και από την εκπομπή Πάνω απ' όλα Υγεία μου. Τώρα όμως πρέπει να τους ενημερώσουμε σε σχέση με τον κορονοϊό και το διαβήτη. Mm. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχουν αυξημένο ρίσκο, γιατρέ μου, κύριε Κούρτογλου, να νοσήσουν αυτοί οι άνθρωποι από τον κορονοϊό, οι οποίοι πάσχουν από διαβήτη. Από υποκείμενο νόσημα, έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ακριβώς, είναι και ένα υποκείμενο νόσημα. Ο διαβήτης είναι γνωστό ότι αυξάνει γενικώς την ευαισθησία στις λοιμώξεις, έτσι, και στη γρήπη, και στους σειρολοιμώξεις, και σε λοιμώξεις από τα χοληφόρα, και από τα μαλακά μόρια κτλ. Έτσι, τα κόκαλα. Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Βέβαια όμως αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η ευαισθησία αυτή στις λοιμώξεις αυξάνει σε περιπτώσεις που ο διαβήτης είναι αρρύθμιστος. Μάλιστα. Αν ο διαβήτης είναι καλά ρυθμισμένος, τότε πρακτικά ο κίνδυνος είναι ελάχιστος, ελάχιστα αυξημένος σε σχέση με αυτόν του γενικού πληθυσμού. Μάλιστα. Πρέπει αυτό να το ξέρουμε και οι φίλοι μας οι οποίοι όσοι έχουν διαβήτη και το έχουν ρυθμισμένο με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, τα φάρμακα, η ινσουλίνη, ό,τι χρειάζεται, έτσι και τα ζάχαρά τους είναι κοντά σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτοί πρακτικά κινδυνεύουν ελάχιστα περισσότερο από ότι οι άλλοι. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να θορυβούνται τόσο πολύ. Αυτοί λοιπόν που έχουν ρυθμισμένο το διαβήτη τους, δεν πρέπει να θορυβηθούν, να ακολουθήσουν τη θεραπεία τους και θα πούμε τέλος πάντων και όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν ή να κάνουν περισσότερο ή λιγότερο οι διαβητικοί σε σχέση με την λίμωξη αυτή του κορονοϊού που είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Κούρτογλου, οι ασθενείς με διαβήτη κατατάσσονται σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, με ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Δηλαδή οι τύποι είναι διαφορετικοί, όπως επίσης και οι ηλικίες είναι διαφορετικές. Ναι. Μπορούμε να πούμε γενικώς, κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό, πιο ειδικά τώρα γενικώς, για αυτές τις περιπτώσεις? Όπως ξέρουμε ήδη αυτούς τους μήνες, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι γενικώς είναι σε αυξημένο ρίσκο και να νοσήσουν και να νοσήσουν βαριά. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτό βέβαια είναι ξεκάθαρο και ο κύριος λόγος που γίνανε και αυτά και οι απομονώσεις και τα λοιπά ήτανε για να προστατεύσουμε και κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και εκεί ήταν οι ισχυρές συστάσεις να μείνουν σπίτι τους και να μην έρχονται σε επαφή με άλλες ομάδες ηλικιακές που βέβαια μπορεί να το περνάνε τον ιό ασυμπτωματικά ή με πολύ ήπια συμπτώματα, αλλά παρόλα αυτά το μεταδίδουν. Έτσι. Οπότε νομίζω αυτό το πετύχαμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό απομονωθήκαμε και όλες και μείναμε στο σπίτι. Το μένουμε σπίτι μας έχει γίνει βίωμα για να προστατεύσουμε τους αγαπημένους μας, όπως έχουμε πει. Τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Εντάξει, και αυτό βέβαια ισχύει και στο διαβήτη, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ένας διαβητικός και ηλικιωμένος σίγουρα είναι σε ένα πιο αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με έναν διαβητικό που είναι νέος. Απ' την άλλη μεριά, ο διαβήτης τύπου 1, ο οποίος προσβάλλει κυρίως παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες και είναι βέβαια μια χρόνια κατάσταση, εκεί ίσως υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Ναι. Αυτό βέβαια ακόμα δεν έχει αποδειχθεί 100%, αλλά είναι καλά αυτά τα άτομα που κάνουν ινσουλινοθεραπεία λοιπόν και έχουν τύπου 1 διαβήτη να προσέχουν, έτσι, και να φροντίσουν να ρυθμίσουν το ζάχαρό τους όσο το δυνατόν καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο βασικό από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί από όλα. Και βέβαια καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να ένας ασθενής με τύπου 1 διαβήτη να ρυθμιστεί. Μπορεί να χρειάζονται πολύπλοκες θεραπείες, αντλήσεις ινσουλίνης, καταγραφικά, γλυκόζης, 24-ωρη παρακολούθηση της γλυκόζης, έτσι, ευξημένη συμμετοχή του ανθρώπου, 24 ώρες, 24-ωρο, πρέπει να ασχολείται κανείς με αυτό. Λοιπόν, δυσκολεύουν τα πράγματα μετά από κάποιο σημείο, δηλαδή. Αυτό, ναι. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ριζική θεραπεία για το τύπου 2 διαβήτη, τύπου 1 διαβήτη, ούτε πρόληψη, ούτε βέβαια ίαση.
Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε όμως πολύ καλή ρύθμιση. Mm-hmm. Και αυτό το άτομο που έχει διαβήτη σε συνεργασία με τον γιατρό του μπορεί να το πετύχει. Mm-hmm. Στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και όχι βέβαια η απογοήτευση και η απελπισία να λέμε τώρα εγώ έχω διαβήτη και τι θα γίνει, ναι, και τα λοιπά και θα κολλήσω και θα κάνω και έτσι. Εντάξει, αν είσαι καλά ρυθμισμένος όμως και δεν έχεις υπλοκές διαβήτη πάνω σου. Αυτό θέλω γιατί... να το ρωτήσω τώρα. Ναι. Με προλάβατε. Ναι. Δηλαδή, αν τυχόν κάποια άτομα τα οποία στην προκειμένη περίπτωση νοσήσουν από τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ναι. Όχι, το ίδιο πράγμα. Νοσήσουν από τον κορονοϊό και είναι και διαβητικοί. Ναι. Αυτοί υπάρχει πιθανότητα, γιατρέ, να έχουν μεγαλύτερες επιπλοκές ή υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουν ίσως κάποια στιγμή αν δεν προσέξουν ή αν δεν ρυθμίσουν το διαβήτη τους. Κοιτάξτε. Αν έχουν αρρύθμιση στο διαβήτη. Μετράει η ρύθμιση πριν από τη λίμωξη. Έτσι. Ναι, σωστά. Κάτι διάρκεια και βέβαια η ύπαρξη επιπλοκών, μακροχρόνων επιπλοκών του διαβήτη, που είναι όπως είναι γνωστό από τα ευγενή όργανα, τα νεφρά, mm-hmm. την καρδιά, mm-hmm. τον εγκέφαλο, τα αγγεία, τα νεύρα. Έτσι. Αν κάποιος έχει ήδη εγκατεστημένη νεφρική ανεπάρκεια, έχει νευροπάθεια, έχει αγγειοπάθεια με έλκη στα πόδια και τα λοιπά, λοιμώξεις με τα μάτια και έτσι προβλήματα, εκεί φυσικά αυτός είναι σε λίγο αναυξημένο κίνδυνο. Για να, αν εμφανίσει τον κορονοϊό, και έχει μεγαλύτερες επιπλοκές. Και να το κολλήσει και να, εφόσον το εμφανίσει, να έχει μια πιο δύσκολη πορεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ένας και όμως αυτό το ρωτάω. Άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, καλά ζάχαρα, μια γλυκοζηλωμένη κοντά στο 6,5, ας το πούμε, mm-hmm, μια γλυκοζηλωμένη mm-hmm. αιμοσφαιρίνη, 6,5% και δεν καπνίζει, ναι. Έτσι, έχει σωστό βάρος, αθλείται, τρώει σωστά και παρακολουθείται γενικά και είναι σε καλή συνεργασία με τον γιατρό του, αυτός, είπαμε, ο κίνδυνος και να νοσήσει είναι πολύ μικρός και να νοσήσει βαριά είναι πάλι πολύ μικρός. Ωραία. Αυτό θέλουμε να... Αυτό ήθελα να ρωτήσω και να το σημειώσουμε και να το τονίσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ναι, είναι αισιόδοξο. Μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε και να επαναπαυόμαστε και να... είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι πραγματικά δεν μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Ναι, έτσι οπωσδήποτε. Τώρα, τα παιδιά, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τα παιδιά τα οποία έχουν διαβήτη και είναι σε νεαρή ηλικία, είναι σε καλύτερη φάση και έχουν ρυθμισμένο το διαβήτη τους και είναι όλα καλά και ωραία. Πρέπει να προσέχουν και αυτοί. Πρέπει να προσέχουν και αυτοί. Και να παίρνουν τα μέτρα τους. Το καλύτερο τέτοιο είναι να μην κολλήσεις. Mm-hmm. Δεν θα ήταν καλό. Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν. Ισχύει για όλα τα νοσήματα, ισχύει και γι' αυτό, ας το πούμε. Άρα λοιπόν, γιατρέ, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε προκειμένου να κάνουμε μία πρόληψη από τον κορονοϊό αυτή η ομάδα των διαβητικών από τη μια μεριά. Οι ίδιοι οι διαβητικοί, ναι, γιατρέ, αλλά και οι οικογένειές τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι ίδιοι οι διαβητικοί σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, οι ασθενείς που έχουν διαβήτη, για τους ασθενείς που έχουν διαβήτη, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό. Αλλά όχι μόνο αυτοί, και οι οικογένειές τους. Και αυτοί και οι οικογένειες και όλοι. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι ασθενείς τώρα που έχουν διαβήτη. Εκ των όνων κάνευ είναι τα μέτρα υγιεινής, mm-hmm. που σημαίνει η σωστή αντισηψία των χεριών, mm-hmm. έτσι, η αποφυγή βέβαια της επαφής των χεριών με το πρόσωπο, έτσι, μάτια. Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια, λοιπόν. Πλένουμε σχολαστικά ή χρησιμοποιώντας το αντισηπτικό διάλειμμα το αλκοολούχο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, φοράμε τις μάσκες όπου χρειάζεται, τις οποίες μάσκες δεν τις ακουμπάμε. Με τα χέρια. Με τα χέρια, ναι, έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Και βέβαια η κοινωνική απόσταση, social distancing που λέμε, τα 1,5-2 μέτρα, τα οποία έχει βρεθεί ότι μέχρι εκεί... Αντικοινωνική έχουμε γίνει, γιατρέ, όλοι με αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Και βέβαια νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά μέτρα, τα οποία πρέπει ισχύουν για όλους και ισχύουν βέβαια και για τα άτομα με το διαβήτη. Με διαβήτη. Τώρα, αυτοί που έχουν ειδικά
Γάντι αναφορά είναι γιατροί αυτοί. Το γάντι, κοίταξε, είναι, το γάντι δεν είναι 100%. Θέλω. Το γάντι, άμα το πρέπει να τα αλλάζει συχνά για να έχει νόημα. Άμα δηλαδή φέρεις ένα γάντι το οποίο το αρχίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά. Ναι, εννοείται, είτε, γιατί μεταφέρεις όλα τα μικρόβια από το ένα μέρος στο άλλο. Ας πούμε, λειτουργείς, ακολουθείς το λεωφορείο, παίρνεις το λεωφορείο, μετά πιάνεις εκεί στο λεωφορείο, πας σε έναν άλλο τόπο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να μεταφέρεις και μικρόβια. Αυτό εννοείται με το γάντι. Φυσικά. Άρα, μπορεί λοιπόν να μεταφέρεις από άτομο σε άτομο, ναι, να μολύνεις εσύ επιφάνειες, έπιπλα, αντικείμενα, πρόσωπα. Γι' αυτό έτσι, λοιπόν, αν γιατρέ φοράμε τα γάντια και οι υπόλοιποι, όχι μόνο οι διαβητικοί, ας πούμε χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεωφορείο, ναι, στα αστικά λεωφορεία, μετά πρέπει να τα πετάμε τα γάντια. Το έτσι καλύτερο είναι. Αλλά είναι σωστό να τα φοράμε στο λεωφορείο. Πρέπει να τα αλλάζουμε πολύ συχνά, ναι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να έχει, να ωραία, έχει νόημα. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα πρέπει αυτοί που έχουν λοιπόν διαβήτη και κάνουν λίμωξη από τον κορονοϊό να συνεχίσουν, να συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Έτσι, δεν τα σταματάνε. Άρα λοιπόν, είπαμε απόσταση, απόσταση γάντια, μάσκες, μέτρα υγιεινής, μέτρα υγιεινής, αντισηψία με τα, αντισηψία, ναι, ναι, κλπ. Συνεχίζουν λοιπόν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Με τα φάρμακα συνεχίζουν να τα παίρνουν. Συνεχίζουν να μετράνε το ζάχαρό τους. Πολύ ωραία. Έτσι, ίσως και συχνότερα από όσο, πριν, από όσο όταν δεν είχαν την λίμωξη. Γιατί μπορεί να έχουμε, η λίμωξη ίδια μπορεί να οδηγήσει σε απορρίθμιση. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν τακτικό, μπορεί, τακτικό αυτοέλεγχο πρέπει να κάνουν και οπωσδήποτε. Πιο, και αναπροσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής, βέβαια και με την βοήθεια του ιατρού. Mm-hmm. Και βέβαια τα γεύματα, τα οποία πρέπει να είναι πάλι τακτικά, όπως ήταν και πριν αρρωστήσουν. Και η συνεχή, βέβαια η συχνή επαφή με τον γιατρό. Στον τύπο 1 διαβήτη ειδικά, εκεί πρέπει να μετρούν και τις κετώνες. Ναι, σωστό. Οι κετώνες είναι ουσίες οι οποίες παράγονται όταν ο οργανισμός χρησιμοποιεί λίπος, λιπαρά οξέα για καύσιμο, ας το πούμε, γιατί όταν δεν υπάρχει ινσουλίνη, τα λιπαρά οξέα αποδομούνται και τα προϊόντα της αποδόμησης, το σηκώτι, γίνονται κετονικά σώματα, κετώνες, τα οποία βέβαια μπορεί να οδηγήσουν στην λεγόμενη διαβητική κετοξέωση, που είναι μια σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε αρρύθμιση στο ζάχαρο, όταν κανείς βλέπει ζάχαρο 250-300, πρέπει να μετράει και κετώνες ταυτόχρονα. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τον τύπου 1 διαβήτη κυρίως, αλλά και για τον τύπου 2, που υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια διαβήτη, είναι αρρύθμιστοι, έχουν σοβαρή υπεργλυκαιμία και αυτοί μπορεί να αναπτύξουν κετώνες και κετοξέωση. Και βέβαια υπάρχει και μια ομάδα φαρμάκων, τα οποία σπάνια, καινούργια φάρμακα, τα οποία σπάνια μπορεί να προκαλέσουν αυτό που λέμε ευγλυκαιμική κετοξέωση, δηλαδή να έχουμε οξέωση και με φυσιολογικά σχεδόν ζάχαρα. Α, ναι. Και αυτό βέβαια είναι επικίνδυνο, το ξέρουν οι διαβητολόγοι και πρέπει να είναι ενήμεροι και οι ασθενείς που παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Σε περιπτώσεις λοιπόν νόσησης, πιθανόν αυτά τα φάρμακα καλά είναι να διακόπτονται, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα των φαρμάκων, και να γίνεται και συχνός έλεγχος πέρα από τη γλυκόζη και κετόνη. Σίγουρα για κετώνες. Η ενυδάτωση, δηλαδή η λήψη αρκετών υγρών, λοιπόν, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί έχουμε πυρετό, μπορεί να έχουμε εμέτους, μπορεί να έχουμε διάρειες, μπορεί να έχουμε δύσκολη ανάσα, εκκρίσεις. Όλα αυτά, οι εφιδρώσεις, όλα αυτά αυξάνουν την απώλεια υγρών και μπορεί να χρειαστεί περισσότερα υγρά. Αυτό βέβαια τα υγρά μπορεί να είναι υγρά και χωρίς θερμίδες. Θα το ρωτούσα έτσι, αυτό, ναι, ναι. Νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη, σόδα. Τέλεια. Έτσι. Ή μπορεί να είναι και υγρά με θερμίδες, γιατί το ότι έχουμε διαβήτη και κάνουμε ινσουλίνη δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οργανισμός θερμίδες. Βέβαια, για να ζήσει, ναι, για να λειτουργήσει, έτσι. Και το να μένουμε λοιπόν νηστικοί, έτσι, αυτό είναι λάθος. Αν ένας που έχει διαβήτη και αρνοσήσει για οποιοδήποτε αιτία και δεν μπορεί να πάρει από το στόμα υγρά, τότε πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Ναι, δύσκολο. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το ξέρουμε, το ότι δεν, και να μην σταματάει την ινσουλίνη ποτέ. Ένας που έχει τύπου 1 διαβήτη, ό,τι και να έχει, την ινσουλίνη πρέπει να τη συνεχίζει. Σε
με συνεργασία με τον γιατρό, οι καινούργιες ινσουλίνες που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες όλο το 24ωρο βοηθάνε σε αυτό το τέτοιο. Ακόμα δηλαδή και αν ένας δεν φάει ή δεν κάνει ινσουλίνη, υπάρχει ινσουλίνη για να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Αυτό είναι σημαντικό, οπότε πιο δύσκολα πάει κανείς σε κετοξέωση σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Μάλιστα. Όμως η προσοχή και η επαγρύπνηση πρέπει να είναι διαρκής. Γιατρέ, πόσο συχνά μέχρι τώρα οι διαβητικοί μετράνε τις κετώνες? Κοιτάξτε, λέμε ότι οι κετώνες μετράμε σε περίπτωση που το ζάχαρο είναι πάνω από 250 ή πάνω από 300, ναι, στο αίμα. Ναι, ναι, ναι. Τότε, ή όταν κανείς έχει αρχίσει να έχει συμπτώματα, mm-hmm, που είναι η πνηλία, ο πονοκέφαλος, η ναυτία, η έμετη, mm-hmm, η απόπνοια οσμής σαν σάπιο μήλου από το... με η μυρουδιά τέτοια από αναπνοή, που, έτσι, ναι, που αποπνέει ο ασθενής. Αυτά λοιπόν είναι συμπτώματα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, όταν το ζάχαρο δούμε ότι ανεβαίνει και είναι ανεβασμένο αρκετά, mm-hmm, τότε πρέπει να μετρηθούν και οι κετώνες. Μάλιστα. Και βέβαια οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον υγιεινό τρόπο ζωής, επειδή μιλάμε για πρόληψη, έτσι. Βέβαια. Αυτά λέμε τώρα, τις συμβουλές και τις οδηγίες, ναι, προκειμένου να κάνουμε και να την πρόληψη. Ξεχνάμε αλλά... τον υγιεινό τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει την υγιεινή διατροφή, έτσι, με τη χρησιμοποίηση κυρίως κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και πράσινων λαχανικών, έτσι, και την αποφυγή των απλών υδατανθράκων, δηλαδή γλυκά, μαρμελάδες, αυτά πρέπει να μην καταναλώνονται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Φυσικά. Όπως και τα βαριά λιπαρά, έτσι, δεν πρέπει να καταναλώνονται κατά τη διάρκεια αυτή και γενικώς, έτσι, και κατά τη διάρκεια της επιδημίας και πριν και μετά από αυτήν, ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι απαραίτητος για όχι τα άτομα. Κάπνισμα και όχι αλκοόλ. Όχι κάπνισμα. Να πούμε και αυτά. Ιδιαίτερα και σε αυτή τη φάση και όχι αλκοόλ. Στη φάση αυτή τώρα βέβαια νομίζω ότι δεν έχει καμιά ένδειξη. Ναι. Έτσι, ούτε να καπνίζει ούτε να χρησιμοποιεί κανείς αλκοόλ. Μπορεί να γυμνάζεται μέσα στο σπίτι. Αυτό πώς θα το κάνουν οι διαβητικοί και όλοι μας βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν online sessions, προγράμματα, τα οποία μπορεί να ικανοποιήσουν κάθε γούστο. Τα έχουμε βρει, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Μπορούν να βρουν ένα πρόγραμμα να δηλαδή γυμναστικής. Βέβαια, ακόμα και στην καραντίνα υπήρχε κάποια ώρα, μπορούσε κανείς να βγει έξω. Και για μάλιστα, σωματική άσκηση, ναι, βέβαια. Γίνανε και πολλά ανέκδοτα κυκλοφόρησαν ότι αν πάρεις, χτυπήσεις ας πούμε 50 SMS τέτοια, μπαίνεις κατευθείαν στη σωματική ακαδημία. Α, δεν το άκουσα, σοβαρά. Ναι, δεν το ήξερα. Ή ότι έπαιρνε ο άλλος το σκύλο του, ας πούμε, και το σκύλο και το αυτό, ναι, ναι. Όχι, και το χρησιμοποίησαν και άλλοι τον σκύλο αυτό. Α, τον ίδιο σκύλο. Τον ίδιο σκύλο και ο σκύλος πια διαμαρτυρόταν. Δεν άντεξε, έτσι. Διαμαρτυρόταν και δεν άντεχε. Ναι. Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε, η άσκηση είναι πολύ σημαντική, mm-hmm, και σε αυτή τη φάση. Έτσι. Μπορεί να μην μπορούμε να πάμε στο γυμναστήριο, αλλά στο σπίτι μέσα αποφεύγουμε τη συνεχή καθιστική ζωή. Πόσο έτσι συχνά, γιατρέ, μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο άσκησης, αν είμαστε διαβητικοί? Μία φορά τη κοιτάξτε, μέρα πρέπει ή αυτό και θα πόση είναι κινητοποίηση αυτό πρέπει αυτό να είναι το καλύτερο στους ανθρώπους αυτούς? Μισή ώρα, τρία τέταρτα μέτριας προς έντονη σωματικής άσκησης, mm-hmm, καθημερινά. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πρέπει να γίνεται. Έτσι, και έχει βρεθεί ότι βοηθάει βέβαια και στον τύπου 2 διαβήτη, mm-hmm, τη ρύθμιση, mm-hmm, και στον τύπου 1 διαβήτη. Και βέβαια η αποφυγή του καθισιού. Δηλαδή να μην καθόμαστε πολλές ώρες. Να κινητοποιούμαστε πιο γρήγορα. Κάθε πόσο. Μπορεί κανείς να κάνει κάθε μισή ώρα. Να κάνουμε να κάποια δουλειά τέλος πάντων. Μια βόλτα κάτι, στο σπίτι, ναι, στο γύρω-γύρω, ναι, από τη βεράντα. Ξέρω, αυτό εγώ, να είναι να πάρα πολύ σημαντικό, ας το πούμε. Το sedentary που λέμε lifestyle, δηλαδή η αδρανή συμπεριφορά, η καθιστική ζωή, έχει ολέρθια συμπτώματα, mm-hmm, ολέρθιες συνέπειες, με συγχωρείτε, mm-hmm, και εξισορροπεί, αντιρροπεί τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης. Δηλαδή, αν κανείς ασκείται και παράλληλα όμως κάθεται πολύ, ναι, αυτό τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης μπορεί να αμβλύνονται, μάλιστα, να μειώνονται. Περιορίζονται. Έτσι. Ναι, και βέβαια το κάπνισμα και το αλκοόλ το είπαμε και η διαχείριση του στρες.
Αυτό πείτε λίγο και για το στρες και μετά θα κλείσουμε το πρώτο μέρος και θα πάμε σε άλλα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα ερωτήματα που έχω για τον κορονοϊό και το διαβήτη. Για το στρες. Γενικώς, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε το στρες τώρα, κύριε Κουρτόλου. Κοιτάξτε, το στρες δεν προκαλεί από μόνο του βέβαια διαβήτη, όμως εμποδίζει τη σωστή ρύθμιση του διαβήτη, γιατί ο ασθενής δεν μπορεί να... Ο ασθενής, το άτομο με διαβήτη, δεν μπορεί να εφαρμόσει σωστά, δεν έχει το μυαλό καθαρό που λέμε, Για να διαχειριστεί σωστά την κατάστασή του. Την κατάστασή του, η οποία χρειάζεται σωστή διαχείριση, καθαρό μυαλό. Και η αγωγή για το διαβήτη, όταν είναι και κυρίως έτσι πιο πολύπλοκη και συμμετέχει και ο ασθενής στην ίδια την αγωγή, τη ρύθμιση, και τη ρύθμισή του, εκεί πρέπει να έχει καθαρό μυαλό. Πρέπει να μπορεί να σκέφτεται, να παίρνει αποφάσεις. Το στρες τον εμποδίζει στο να λειτουργήσει σωστά. Φυσικά. Χώρια βέβαια και το στρες που μπορεί να προκαλέσει και παχυσαρκία και υπέρταση και αριθμίες και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Και να δυσχεραίνει περισσότερο την κατάσταση, την ίδια υπάρχουσα, η οποία ίσως αν είναι και αρρύθμιστη είναι πολύ χειρότερη. Άρα έχει βρεθεί ότι ξεκάθαρα η κακή ρύθμιση συνοδεύεται, ο διαβήτης συνοδεύεται και με αυξημένη συχνότητα στρες και κατάθλιψης. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το αντίθετο, καλά ρυθμισμένα άτομα έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό άγχους και κατάθλιψης. Και ψυχική ευεξία, από ό,τι καταλαβαίνω καλύτερη, άρα. Στη σωστή δόση είναι και δημιουργικό, δηλαδή φυσικά. Το άγχος δημιουργούμε, έτσι. Αλλά το άγχος το υπερβολικό, έτσι, κάνει κακό. Κάνει κακό σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν αριθμό στο διαβήτη, Και βέβαια πρέπει να, για να τελειώσουμε, θα πρέπει να έχει ένα άτομο που έχει διαβήτη, και έχει και κάποια άλλα νοσήματα, να τα έχει και αυτά καλά ρυθμισμένα, για να εμποδίσει την λίμωξη από τον κορονοϊό, όπως ας πούμε οι καρδιοπάθειες, οι νεφροπάθειες, είτε είναι επιπλοκές άμεσες του διαβήτη, είτε έμεσες, είτε συνυπάρχοντα νοσήματα, υπέρταση, έτσι. Εκεί πρέπει λοιπόν να γίνεται και αυτή η... Να είναι και αυτά καλά ρυθμισμένα και βέβαια πρέπει και οι εμβολιασμοί, κυρίως ο αντιγρυπτικός. Θα τα πούμε. Κάθε λέξη σας είναι και ερώτημα στο επόμενο μέρος. Και ο αντιγρυπτικός και έναντι του πνευμονιακόκου πρέπει να γίνονται από όλους, ούτως ώστε να μην έχουμε παράλληλα με τον κορονοϊό, μπορεί να έχουμε και γρήπη. Δεν είναι απίθανο. Παράλληλα. Δηλαδή μπορεί και οι δύο λοιμώξεις να μπορεί να υπάρχουν, να έχουν περιγραφεί και να είμαστε και διαβητικοί. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα λοιπόν, φίλοι μου, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για άλλα περισσότερο ενδιαφέροντα, θα έλεγα, ερωτήματα και για την υπέρταση και για τα αντιπερτασικά και για τα διαβητικά φάρμακα. Τι ρόλο παίζουν όλα αυτά σε σχέση με τον κορονοϊό και αν πρέπει να τα χορηγήσουμε ή όχι. Σε λίγο.